φθηνό το πρόγραμμα με την ανακοίνωση αυτόματος διαχωρισμός των στεφανίων αγγείων, επιδημιολογική και στεφανιογραφική μελέτη από τους κυρίους Βογιατζή, Σδόγκο, Αηδίνη, Κουσίδη, Ροδίτη, Σπαχίου, Βλιάτσικα και Πίτα. Ανακοινώνει ο Διευθυντής της Κλινικής από το νοσοκομείο Βέρειας. Ανακοινώνει ο Διευθυντής της Κλινικής ο κύριος Βογιατζής. Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λίγο για το ιστορικό αυτής της εργασίας. Στα πλαίσια των Ιπποκράτειων ημερών, ο κύριος Καονίδης μου είχε αναθέσει το θέμα να συζητήσουμε για τον αυτόματο διαχωρισμό των στεφανίων. Όταν λοιπόν πήρα το θέμα, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή περίπτωση έτσι να ψάξουμε λίγο στο ιστορικό της κλινικής, να δούμε τι γίνεται στη δικιά μας κλινική. Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο αυτόματος διαχωρισμός είναι μια σχετικά σπάνια, ίσως όχι και τόσο με τα καινούργια δεδομένα, συνήθως δεν επηρεάζει το προσδόκιμο επιβίωσης. Συγκεκριμένοι τύποι έχουν ενοχοποιηθεί για επεισόδια φινού θανάτου και πρόκληση μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Άρα λοιπόν, αναγνώριση κλινικά και απεικονιστικά συμβάλλει στη σωστή λήψη αποφάσεων και διαχείριση των ασθενών. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει λίγο να υποψιαστεί και ο θεράπων, ειδικά ο κλινικός γιατρός, στην οξία φάση ότι μπορεί να συμβεί ένας διαχωρισμός. Άρα, πρέπει να έχει λίγο στο μυαλό του και κάποια από τα επιδημολογικά στοιχεία που θα αναφέρουμε παρακάτω. Άρα, λοιπόν, ο σκοπός μας ήταν να καταγράψουμε τα επιδημολογικά στοιχεία, τα στεφανιογραφικά όπου υπήρχαν από τον πληθυσμό των αρρώσεων της μελέτης μας, με αυτόματο διαχωρισμό που νοσηλεύτηκαν ή υποβλήθηκαν και σε στεφανογραφικό έλεγχο στο εργαστήριο. Τελευταία χρόνια έχουμε και εμείς ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο, αλλά αυτόματοι διαχωρισμοί έχουμε δει μόνον έναν. Οι υπόλοιποι ήταν παλιοί. Έτσι, μελετήσαμε αναδρομικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Μελετήσαμε αναδρομικά τα κλινικά και απεικονιστικά στοιχεία, δηλαδή με λίγα λόγια, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε κάποιους φακέλους. Έτσι λοιπόν, ψάχνοντας, βρήκαμε 31 ασθενείς, γυναίκες ως επιτοπλίστων, 20 γυναίκες, 11 άνδρες, μέσης ηλικίας 53. Νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας από τον Αύγουστο του 1999 μέχρι τον Αύγουστο του 2017 για ένα οξύ επεισόδιο, ισχυμικό στεφανίο. Στη συνέχεια φεύγαν από εμάς, πηγαίνανε, κάνανε τη στεφανογραφία ή οπουδήποτε αλλού, σε ιδιωτικό ή σε δημόσιο κέντρο. Και εκεί πάνω στη στεφανογραφία φαινόταν αυτόματος διαχωρισμός των στεφανέων. Οι ασθενείς αυτοί, επειδή μέναν σε εμάς, γυρνούσαν. Μετά μας φαίνεται το χαρτί ή κάποια από αυτούς, εκείνη την εποχή τις ταινίες δεν είχαμε σε όλους CD, και αποθηκευόταν στο αρχείο σαν αυτόματος διαχωρισμός των στεφανίων. Άρα λοιπόν, από την μελέτη αυτών των επιδημολογικών παραγόντων βρέθηκε ότι πολλοί από αυτούς ήταν υπερτασικοί, δυσλιπιδημίες και φυσικά καπνίζανε. Άρα λοιπόν, οι παράγοντες κινδύνου κλασικοί είναι παρόντες. Μεταξύ των γυναικών, οι 13, άρα πολλοί από αυτές, είχαν ιστορικό υπέρτασης και μάλιστα υπέρτασης κοιήσεως. Δηλαδή, στην κοίηση πάνω πτήσανε πίεση, προεκλαμψία ή και πολλούς από αυτούς διαβήτης κοιήσεως. Και σε 14 γυναίκες, στις περισσότερες, 70% όπως λέω μέσα, αναφέρθηκε ένα ιστορικό κατάθλιψης. Βέβαια, τώρα το ιστορικό κατάθλιψης, για να είμαστε πιο αντικειμενικοί, θα πρέπει κανονικά να πάρουμε κάτι ειδικά ερωτηματολόγια που έχουν, για να κάνουμε τη μελέτη, ας πούμε, πιο ολοκληρωμένη, κάποια ερωτηματολόγια να απαντήσουν και να πούμε έχουν ή δεν έχουν κατάθλιψη. Τώρα, το ιστορικό κατάθλιψη βγήκε περισσότερο εκ των ωφελούντων. Δηλαδή, βλέπαμε ότι είχαν ιστορικά με κατανάλωση κάποιων φαρμάκων αντικαταθλιπτικών ή ηρεμιστικών, και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο είναι ένα από τους περιορισμούς της μελέτης. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Πάντως, είναι γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες από αυτές που συμμετείχαν, που είχαμε βάλει στην μελέτη, είχαν αυτό το ιστορικό κατάθλιψης έναντι σε κανέναν άντρα. Να τα επιδημιολογικά στοιχεία συγκεντρωτικά, δεν παραμένω εφόσον τα είπαμε. Σε 8 ασθενείς τώρα η στεφανογραφία, σύμφωνα με αυτά που είχαμε δηλαδή, δείχνει πολυεγκιακή νόσος. 12 ασθενείς έρχονται πίσω με μία στεφανογραφία, όπου γράφει δεν υπάρχει σημαντική βλάβη στεφανία αγγεία, αλλά παρόλα αυτά διαχωρισμός των στεφανέων. Τι συμβαίνει? Προφανώς είχαν τύπο 2 ή τύπο 3, στην οποία, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να φανεί στεφανογραφία ο διαχωρισμός, αλλά μπορεί να φανεί ή με την αξονική στεφανογραφία ή με την συνεκτική στεφανογραφία, το OCT, που ίσως και όλα στα πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν και καλά-καλά κιόλας. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, ερωτηματικό. Δεν μπορούμε σε αυτό το πράγμα να είμαστε με μια αναδρομική μελέτη ή να είμαστε σίγουροι.
Το συνηθισμένο αγγείο, τουλάχιστον αυτό που έγραφε στη φανογραφία, ήταν πολλά, στο 58%. Σε 6 ασθενείς ήταν οι περισπόμενοι, όπως βλέπετε, και σε 5 ασθενείς ήταν η δεξιά στεφανιαία. Τώρα, πώς αντιμετωπίστηκαν αυτοί οι ασθενείς? Προσέξτε λίγο εδώ, βλέπετε ότι από όλους αυτούς μόνο 4 πήραν θρομβόληση. Προφανώς υπήρχαν κάποια δεδομένα, αυτά που σας ανέλησα προηγουμένως, τα οποία οδηγούσαν ότι πιθανόν η υποψία, ισχυρή υποψία, υπάρχει κάποιο διαχωρισμός. Άρα λοιπόν δεν θεωρήθηκε ότι ήταν αυτό που λένε πραγματικό έμφραγμα, άρα ήταν πιο συντηρητική η αντιμετώπιση. 20 ασθενείς ακολούθησαν συντηρητική αγωγή και παρακολούθηση, 9 ασθενείς έκαναν PCI, έχουμε στοιχεία για πολλούς από αυτούς, αλλά όχι για όλους, ενώ 2 ασθενείς, βλέπετε, μόνο 2 ασθενείς υποβλήθηκαν σε bypass, λόγω διάχυτης ισχαιμίας ή και επίμονης συμπτωματολογίας. Και εδώ είναι ένα περιστατικό δικό μας, αυτό που λέμε μία έγκυος 37 χρονών, έρχεται ένα βράδυ στα εξωτερικά ιατρία, πονάει, βλέπετε εδώ ένα κατώτερο φαίνεται έμφραγμα με μία συνοδό διάχυτη ισχαιμία, μυρίζει εδώ η περισπόμενη, παρόλα αυτά επειδή είναι μία έγκυος σε τρίδιμη κοίηση, μεγάλο φορτίο, μπήκε στην αρχή η υποψία του διαχωρισμού των στεφανιαίων. Φαίνεται εδώ στο υπέρηχο που έγινε, βλέπετε εδώ μια υποκινησία στο κατώτερο υπερκινητικότητα στο πρόστιο διαφραγματικό, άρα λοιπόν στο διάφραγμα και στο πρόστιο. Άρα λοιπόν είχε μπει πολύ ισχυρά η υποψία, διακομίστηκε στο υποκράτιο, έγινε ο τοκετός, αφαιρέθηκαν τα παιδιά τα οποία ήταν στον 8ο μήνα, οπότε δεν υπήρχε και πολύ μεγάλος κίνδυνος και από ό,τι έμαθα ζήσαν κανονικά. Και συνέχεια πήγε στο ΑΧΕΠΑ που ο κ. Χατζημιλτιάδης έκανε στεφανογραφία, βλέπετε εδώ διάχυτους διαχωρισμούς, κυρίως στην περισπόμενη, αλλά και σε άλλα αγγεία. Έγινε αγκιοπλαστική λοιπόν, επειδή υπήρχε και αυτή η διάχυτη ισχαιμία. Η γυναίκα είναι πάρα πολύ καλά μέχρι σήμερα, παρακολουθείτε. Υπήρχε και ένα ιστορικό υπέρτασης, έχει ακόμα σήμερα, την παρακολουθούμε, αλλά όλα βαίνουν καλώς. Και μάλιστα αυτό το περιστατικό έγινε και δημοσίευση, στην οποία ακόμη και σήμερα, ενώ έγινε δημοσίευση του 2010, ακόμη και σήμερα έχει φτάσει στους 25 περίπου διεθνείς αναφορές. Τώρα, ένα περιστατικό, το δεύτερο περιστατικό, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί έγινε και στο δικό μας το εργαστήριο, 45 χρόνων ένας άνδρας διακομίζεται σε εμάς από ένα γειτονικό νοσοκομείο με έμφραγμα προκειμένου να υποβληθεί στη στεφανογραφία 10 μέρες περίπου μετά την οξεία φάση. Οι παράγοντες κινδύνου ήταν το κάπνισμα και η χρήση όμως σκευασμάτων. Αυτό είναι και λίγο από αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν τα σκευάσματα για να κάνουν το σώμα, αυτό που λέμε σφίχτερμεν, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά. Ήταν αιμοδυνικά μέσα σταθερός, ασυμπτωματικός. Σε αυτό το καρδιογράφημα βλέπετε στο πρόσθετο τείχωμα υπάρχουν κάποιες ανασπάσεις. Γίνεται εδώ στη φανογραφία, φαίνεται ο διαχωρισμός, όπως βλέπετε, στον πρόσθετο κατιόντα. Εδώ το βλέπετε σε άλλη προβολή, σε μεγέθυνση. Το ενδιαφέρον εδώ ήταν ότι δεν κάναμε κάτι. Είπαμε να περιμένουμε και όχι να περιμένουμε, αλλά να το ξανακάνουμε στη φανογραφία και να δούμε τι γίνεται μετά από 4 μήνες. Πραγματικά ξαναέρχεται μετά από 4 μήνες, όμως βλέπετε ακριβώς η βλάβη είναι ακριβώς η ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Ο ασθενής όμως είναι συντοματικός, πάει πάρα πολύ καλά. Το ξαναφωνάζουμε όμως μετά από 3 μήνες και όπως βλέπετε από μόνο του έχει φτιάξει η βλάβη. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε την οποιαδήποτε παρέμβαση. Η βλάβη έγινε, άρα λοιπόν μάλλον συμφωνούμε με τα διεθνή στοιχεία. Άρα λοιπόν είναι γνωστό ότι υπάρχουν οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου, υπάρχουν σε αυτούς τους ασθενείς με διαχωρισμό. Είναι προδιαθεστικοί παράγοντες και ιδιαίτερα υπέρταση, άγνωστο. Μπορεί να σχετιστεί αυτή η υπέρταση που προκαλεί αυτό το διαχωρισμό με το διαχωρισμό της αορτής, επίσης άγνωστο. Όμως γυναίκες, εγκυμοσύνη, ορμοθεραπεία είναι παράγοντες υποψίας. Η κατανομή σε στεφανιαία είναι σύμφωνα με αυτά τα οποία ισχύουν διεθνώς. Οι τύποι 2 και 3 δυστυχώς δεν μπορούσαμε και δεν φτάσαμε στο επίπεδο να μπορέσουμε να τους διαγνώσουμε στο δικό μας το νοσοκομείο. Και οι διαφορές ανδρών και γυναικών εντοπίζονται κυρίως στην ύπαρξη κατάθλιψης, όπου η κατάθλιψη η ίδια προκαλεί ένα στρες, κατεχολαμίνες, αύξηση ή αστρές των στεφανιών και κίνδυνος διαχωρισμού. Άρα μάλλον την κατάθλιψη θα πρέπει σε κάποια ομάδα να την καταπολεμούμε ιδιαιτέρως. Άρα η επίπτωση αυτό με το διαχωρισμό των στεφανιαίων σε αυτό το δείγμα ασθενών από τη Βόρεια Ελλάδα είναι παρόμοια με αυτή και των άλλων κέντρων. Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη στο γυναικείο φύλο, συνδυαζόμενη με ορμονικές μεταβολές και κατάθλιψη. Σε μεγάλο αριθμό δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αθυρωματικές αλλοιώσεις. Και τελειώνοντας, θα ήθελα απλώς να αναφέρω, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα, γραφτήκαν στο Facebook,
έτσι, ορισμένες έτσι ανοησίες, θα απαντήσω μόνο με μία κουβέντα. Όσα δεν φτάνει Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Μάθαμε πλέον ότι και το Facebook μπορεί να εμφυλοχωρήσει σε καρδιολογικά συνέδρια. Θα μας πεις λεπτομέρειες ύστερα, αγαπητέ Ιωάννη. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πλούσιο θέμα. Αν μου αναλογεί μία ερώτηση, εγώ ήξερα ότι, κύριε Μπομπότη, κύριε Πρόεδρε, ήξερα ότι ο διαχωρισμός είναι, διαγνωστικά είναι θέμα στεφανιογραφίας. Εδώ, δεν είπα διαγνωστικά, είπα να υποπτευθούμε. Όχι, όχι, επειδή είπατε ότι κάποιοι διαχωρισμοί δεν ανοιχνεύονται με τη στεφανιογραφία. Ναι, ναι, τύπου 2, τύπου 3 θα μας τα πει ο πρόεδρος του Νικητή. Δεν ανοιχνεύονται με στεφανιογραφία. Τώρα, από εκεί και ύστερα ερωτήσεις. Εγώ θέλω να σχολιάσω καταρχήν ότι να συγχαρώ τον κύριο Βογιατζή για το μακράς διάρκειας αρχείο που κράτησε για όλα τα περιστατικά τόσο της κλινικής του, όσο και κυρίως αυτά που παρέπεμψε όταν δεν είχαν αιμοδυναμικό εργαστήριο και κράτησε το αρχείο, όπως αυτό που μας έδειξε από το ΑΧΕΠΑ που έγινε και παρέμβαση. Και επίσης να τον συγχαρώ ότι είναι άρτια η παρουσίαση των περιστατικών και των πιθανολογούμενων πιο σοβαρών αιτιών αυτής της ιστορίας. Οι έγκυες που μας είπε βρίσκονται σε ένα στρες, το προσωπικό του στρες και το στρες που έχουν και το... Δεν ακούγεστε καλά. Το προσωπικό του στρες και το στρες που έχουν και το παιδί. Είναι δύο ατόμων στρες. Σας συγχαίρω και πάλι για τη μακρά έτσι καταγραφή ενός τόσο εξειδικευμένου αλλά ενδιαφέροντος θέματος. Και γι' αυτό αργήσαμε και να την υποβάλουμε την εργασία. Δεν ξέραμε αν θα προλάβουμε να την ετοιμάσουμε. Και άμα δείτε κιόλας, σχεδόν την τελευταία μέρα το υπέβαλα. Ίσως πρόλαβα με την παράταση που πάρθηκαν στην Ομινία. Αυτό που λέτε, τη λέξη την επίπτωση, μάλλον δεν είναι με την έννοια την, πώς τη λέμε, την έννοια της, που ξέραμε από επιδημιολογία στατιστική. Δεν είναι η επίπτωση. Επολασμός, ίσως, να το πούμε. Ναι, okay. Τέλος, πάντως δεν το χρησιμοποιείτε με εκείνη την σημασία, ναι, φαντάζομαι. Μάλλον ναι. Ναι. Άλλη ερώτηση. Δεν έχουμε... Κύριε Βογιατζή. Πώς? Εξαιρετική η παρουσίασή σας, συγχαρητήρια, λέω. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι, ναι. Ψάχνοντας για την αναδρομική μελέτη, βρεθήκατε προεκπλήξεως κάποιος από αυτούς με το διαχωρισμό να έχει ανέβρισμα ορθής? Γι' αυτό λέμε. Όχι, όχι. Να είμαστε ειλικρινείς, όχι. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, τα στοιχεία είναι αναδρομικά. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Κάποιους τους ξέρουμε, κάποιους δεν τους ξέρουμε. Κάποιοι χαθήκαν, κάποιοι πεθάνανε. Κάποιοι πεθάνανε, έτσι. Γιατί αυτά τα όχι, δεν υπάρχει. Παρόλο που διεθνώς υπάρχει αυτή η υποψία και αυτό που συζητιέται. Δεν έχει ξεκαθαρίσει όμως. Okay. Α, Γιάννη, και κάτι άλλο. Είπες για θροβόληση σε κανένα δύο από αυτούς. Τέσσερις. Αυτοί πώς πήγαν? Πολύ καλά, εντάξει. Δεν πήγαν κανένας, καλά με τη θροβόληση. Κανένας, τουλάχιστον οξία φάση. Mm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Βογιατζή. Ήθελα κάτι ο συνάδελφος μου. Α, ήταν κάποιος άλλος, συγγνώμη. Εντάξει, επειδή και εγώ δουλεύω σε επαρχιακό νοσοκομείο στη Θήβα. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχει, δηλαδή πώς μπορούμε να αποκτευτούμε ότι υπάρχει διαχωρισμό σε έναν ασθενή 50 ετών, 52 άνδρα, με κάποιους προδιαθεστικούς παράγοντες κινδύνου, ο οποίος έρχεται με εικόνα στέμι, τώρα με το στέμι δεν συζητάμε. Ή και πώς από τους διαχωρισμούς είχαν εικόνα στέμι στο καρδιογράφημα. Οπότε εκεί θα έχουμε το δίλημα να θρομβολήσουμε ή όχι, γιατί και εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τα πιο πολλά είχαν εικόνα στέμι, σίγουρα. Μάλλον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ίσως εκείνος ο συγκεκριμένος ασθενής, άμα δει το καρδιογράφημα, δεν ήταν όμως εκείνη ξεκάθαρη εικόνα του στέμι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο καθένας τι εμπειρία, τι διέστηση έχει. Διέστηση και καμιά φορά το υλικό, δηλαδή νέες γυναίκες, είπα όμως άντρας, οπότε σαφώς καταλαβαίνω τον συνάδελφο που λέει, δεν μπορώ να σου απαντήσω όμως, δεν υπάρχει. Άλλωστε τέσσερις θρομβόλησεις πήρανε. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Περισσότερο διέστηση, εμπειρία. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Βογιατζή. Το...